Στο τέλος έτσι φάνηκε, ωστόσο το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό αν στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καταφέρει να σκοράρουμε. Είχαμε, κυριαρχήσαμε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, απλά δεν βάλαμε τον γκολ. Και όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αντίπαλος με σχεδόν μία ευκαιρία, μία τελική προσπάθεια για ένα σουτ μπήκε μπροστά στο σκορ. Καταφέραμε και το γυρίσαμε. Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για αυτή τη σημαντική νίκη. Αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι. Αν έχεις τη σωστή νοοτροπία σε κάθε παιχνίδι, μπαίνεις για να πάρεις τη νίκη και όσο κερδίζεις θέλεις περισσότερες νίκες. Αυτό έγινε και σήμερα. Δείξαμε χαρακτήρα. Είναι σημαντικό στο ποδόσφαιρο να δείχνεις χαρακτήρα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα περίεργο άθλημα. Μπορεί να μην έρθουν τα πράγματα όπως το περιμένεις και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να έχεις καρδιά στο παιχνίδι σου, να παίζεις με πάθος για να μπορείς να γυρίσεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Δεν με ανησυχεί. Μακάρι όλα τα παιχνίδια να είναι έτσι και η ομάδα μου να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και να δημιουργεί τις ευκαιρίες που χρειάζεται, ακόμα και αν δεν καταφέρει να σκοράρει και ο αντίπαλος βγαίνει μπροστά. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, το δεύτερο ημίχρονο ήταν ανοιχτό το παιχνίδι, γιατί εμείς παίξαμε με πολύ επιθετικό πνεύμα, με πολύ επιθετικούς προσανατολισμού και είχαμε μόνο τρεις αμυντικούς και στη συνέχεια δύο, μόνο το Γκώστα και το Τζαβέλα. Αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο μας έδωσε αυτά που ίσως δεν μας έδωσε ενώ δικαιούμασταν στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να ξεχάσουμε το σημερινό, να περιμένουμε όντως αυτά τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, να ξεκουραστούμε, να είμαστε αυτοί που πρέπει και να παίξουμε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο, το γεγονός ότι ο Ατρόμητος ανέβηκε πέρα από τις αλλαγές που έκανε ο Ατρόμητος στο δικό παιχνίδι, μήπως υπήρχε και μια κούραση σε κάποιους παίκτες δικούς του, οι οποίοι παίζουν και τελευταία σε ένα παιχνίδι. Υπήρχε μια κούραση, αλλά όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι σε ξεκουράζει εντός εισαγωγικών, θέλεις να κερδίσεις. Είναι ένα θέμα η κούραση, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει αρκετός χρόνος ανάμεσα στα παιχνίδια. Είναι νεαροί ποδοσφαιριστές μου και μπορούν να αντέξουν και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι και για το παιχνίδι με την Μπορούσια. Μετά από τέσσερα παιχνίδια που κατά μέσο όρο έδωσε περίπου 30-32 λεπτά, και ενώ στο δύο εξαιρετικά σημαντικό με τον ίδιο με τον Ολυμπιακό, μήπως έφτασε ο χρόνος για να χρησιμοποιηθεί ή να πάρει χρόνο περισσότερο. You change my usually doing and we said that he will start on Thursday first half. Θα αλλάξω την τακτική μου που δεν σας λέω πάντα και θα σας πω ότι την Πέμπτη θα είναι στη βασική εντεκάδα. Παρακαλώ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σπουδαία νίκη, μια πάρα πολύ δύσκολη ανάγνωση με την οδρομή του. Πιστεύετε ότι αυτό η νίκη θα δώσει ψυχολογικό απαντάζ στο ΠΑΟΚ και το συνέχεια και στη Σουπελίκη που λήξε καλά παιχνίδια αλλά και στην Κροβαλή. Πάντα η νίκη σε βοηθάει και σε ανεβάζει ψυχολογικά και όπως λέω συχνά η νίκη φέρνει την επόμενη νίκη, σου δίνει την ηρεμία που χρειάζεσαι να προπονηθείς σωστά και να είσαι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Οι παίκτες του δείχνουν ότι τους αρέσουν τα δύσκολα, από την άποψη ότι σε δύο μάτς και στο σημερινό και με την άκρη δεν κάνουν σωστό, κάνουν ανατροπή. Αυτό το παιχνίδι όμως μήπως είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί μια, δυο, τρεις κάθε στιγμή μήπως δεν έρθει να δοθεί. Δεν τους αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Θα τους άρεσε να κερδίζαν 3-0 στο ημίχρονο, αλλά αν δεν σκοράρεις δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Το σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, αξίζαμε τη νίκη σήμερα, κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε την απόδοσή του και ο αντίπαλος και όταν δεν βάζεις τον γκολ και δεν κερδίζεις το πρώτο ημίχρονο υπάρχει πάντα και ο αντίπαλος που έχει ποιότητα και μπορεί να σε δυσκολέψει.